Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και για εσάς τους παλιούς σας καλωσορίζω και για τους καινούριους, όσοι δεν γνωρίζετε, το όνομά μου είναι Ακάς, είστε στο κανάλι Ακάς Ταρό, όπου εδώ κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, αναλύσεις ταρό, αριαστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές αναλύσεις και φυσικά υπάρχει και το site μου, στο οποίο, το akastaro.gr, μπορεί κάποιος να το γκουγκλάρει, να μπει στο Google να το γκουγκλάρεις, να το γράψεις όπως θέλεις ή γράψεις Ακάς Ταρό στο Google ή σε οποιοδήποτε μηχανή αναζήτησης και θα βγάλει το site μου, στο οποίο εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες. Κυρίως υπάρχουν 3 κάρτες, μία κάρτα, online μαντίο, chat με τον Ακάς και τα λοιπά, και μπορείς να ψάξεις και να δεις αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες που έχουν φτιαχτεί ειδικά για σένα με έναν ιδιαίτερο και ας το πούμε κοπιαστικό τρόπο. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι ιδιαίτερο. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks. Μην αποφασίζετε ακόμα. Μπορεί βέβαια, αν θέλετε εσείς να κάπου κάτι να σας τραβάει κάποιο deck, αφήστε το λίγο ακόμα να προχωρήσει, διότι θα δείτε πώς θα γίνει. Θα σας πω και μια διαδικασία. Η πρώτη διαδικασία είναι διαισθητικά. Εντάξει, διαισθανόμαστε δηλαδή τι θέλουμε να επιλέξουμε, πού μας τραβάει, το χρώμα κτλ. Ο άλλος τρόπος, αν θέλετε βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικός, έτσι, είναι ελεύθερο. Ο άλλος τρόπος είναι το αφήνουμε να εξελιχθεί, στο τέλος δηλαδή, και επιλέγουμε τελικά «Α, ωραία, μου κάνει αυτό, μου κάνει εκείνο, μου έκανε αυτό το χαρτί» και το επιλέγουμε έτσι. Οι επιλογές των χαρτιών τώρα, των καρτών, μπορεί να είναι όσες θέλετε εσείς, ό,τι σας κάνει κλικ. Καλό θα ήταν να είναι μία η κάρτα για να μην μπερδευτείς στις πληροφορίες, αλλά δεν είναι απαγορευτικό να επιλέξει κάτι άλλο. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, μάλλον υπάρχουν δύο τρόποι, δύο επιλογές ακόμα. Ο πρώτος είναι με το δρόμο ζωής ή αλλιώς αριθμός πεπρωμένου, το οποίο τι σημαίνει, προσθέτω την ημερομηνία γέννηση, δηλαδή ημέρα, μήνα, έτος, προσθέτω τα ψηφία μεταξύ τους μέχρι να βγάλω έναν μονό αριθμό. Και ανάλογα με το τι έχω βγάλει, θα μετρήσω τα decks και θα μετρήσουμε τα decks, όχι τώρα, όταν φτιαχτούν, ας πούμε αν έχει βγει το ένα, θα πάμε στο πρώτο deck και να πάρουμε την πληροφορία, ή με την ημέρα, προσέξτε, μόνο ημέρα γέννησης. Αν έχετε γεννηθεί στις 10 του μήνα, επιλέγετε το πρώτο deck. Αν έχετε γεννηθεί στις 23 ας πούμε του μήνα, μόνο ημέρα, τότε επιλέγετε άμα είναι το 2, το 3 και μετά το 5. Γιατί αν προσθέσω τα ψηφία μεταξύ τους 2 και 3 μας κάνει 5, έτσι. Το 2, το 3 και μετά πηγαίνω στο 5. Αν έχω γεννηθεί στις 22 του μήνα, είναι το 2, είναι το νούμερο 2 μετά, ναι. Και μετά πηγαίνω πάλι, μετράω από αυτό, ναι, το 2, μετά πηγαίνω στο 4. Αν έχω γεννηθεί, ας πούμε, στις 13 του μήνα, είναι το 1 και το 3 και μετά πηγαίνω και στο 4. Οπότε, αν σας μπερδεύει, έτσι, να είναι κάτι το οποίο να είναι απλό για σας και να μην μπερδεύεστε καθόλου στις επιλογές. Δεν θα εξηγήσω τώρα πώς βγαίνει ο δρόμος πεπρωμένου, ο δρόμος ζωής και τα λοιπά, ο αριθμός πεπρωμένου, τα έχουμε ήδη κάνει. Μπορείτε να ανατρέξετε στα βίντεο τα οποία έχω κάνει με τις αριθμολογικές αναλύσεις και να το ψάξετε εκεί. Πάμε όμως στο θέμα μας, να πούμε τώρα το θέμα, για να τα βάλουμε κάτω λίγο, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα έχει να κάνει με το εξής. Κάνε μια ερώτηση στον εαυτό σου μέσα, κάνε μια ερώτηση, συγκεντρώσου πολύ όμως, και θα πάρεις μία πολύ σημαντική απάντηση. Η ημερομηνία η οποία ισχύει για το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν είναι για πάντα, είναι συγκεκριμένη, είναι από τις 17 περίπου Οκτωβρίου μέχρι περίπου τις 17 Νοεμβρίου. Είναι μία απάντηση στους προβληματισμούς που ίσως έχεις εσύ. Τι περιλαμβάνει λοιπόν, θα σας πω. Το ρίξιμο αυτό, αν θέλετε, η επιλογή αυτή που κάνετε, περιλαμβάνει σκέψεις, περιλαμβάνει ίσως κάποιους ανθρώπους και ένα πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει. Όσα για κάποιους μπορεί να ενδιαφέρει, όσα περάσατε αν τελικά τελειώνουν οριστικά και δεν τα ξαναζήσετε. Αν ονειρεύεστε, έχετε όνειρα και επιθυμίες και ενδιαφέροντα. Αν είστε πολύ κοντά να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας. Αν η κάρτα που θα επιλέξετε είναι προάγγελος ενός τέλους ή μιας μεταμόρφωσης ή μιας ανανέωσης. Επίσης μπορεί να σημαίνει φωτεινές προοπτικές, αν επιλέξετε την κάρτα σημαίνει φωτεινές προοπτικές. Και επίσης μπορεί να επιλέξετε μια κάρτα που να είναι διέστηση και να σας δώσει κάποιες απαντήσεις ίσως στα ερωτήματα τα οποία έχετε και να πείτε ναι,
Έχεις δίκιο. Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει. Όλα αυτά είναι οι κάρτες. Για τον καθένα είναι ξεχωριστά, όμως περιλαμβάνει όλες αυτές τις πληροφορίες, όλους αυτούς τους προβληματισμούς που σας είπα προηγουμένως, έτσι. Δεν έχουμε όμως ξεκινήσει ακόμα. Έχω πει μην επιλέξετε. Αν θέλετε όμως Sony D και καλά να επιλέξετε είναι ok, δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό, διότι θα ξεκινήσω να... Ήδη έχω ανακατέψει, θα ανακατέψω πολύ λίγο, αλλά θα αρχίσω να αλλάζω λίγο τη σειρά και θα αρχίσω να παίζω λίγο με τη σειρά και με τα decks θα ανακατέψω. Είναι παράξενες κάρτες, ιδιαίτερες κάρτες. Ωραία. Και διαστητικά ξεκινάω με το πρώτο deck που θα είναι και το πρώτο deck και θα είναι και η πρώτη κάρτα που θα βγάλουμε από εδώ. Λοιπόν, έχω ανακατέψει βεβαίως. Ξανά έχω κόψει, λίγο ανακατεύω ακόμα να πάει λίγο έτσι τις ενέργειες και τα ερωτήματά μας. Και επιλέγω λοιπόν μια πρώτη κάρτα για εδώ. Ωραία λοιπόν. Στη συνέχεια βάζω αυτό εδώ πέρα. Αρχίζω και διαμορφώνω λίγο τα deck, δεν πειράζει, βλέπετε λίγο τη διαδικασία. Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, εδώ. Να ξεταφαίνονται όλα. Θα είναι από μία κάρτα. Δεν θα είναι πολλά, δεν θα είναι, αλλά θα δείτε, θα πάρετε όλα τα μηνύματα τα οποία είναι για σας απαραίτητα, όπως είπα και στον πρόλογο, τα οποία παίζει ρόλο. Παίζουν ρόλο για εσάς. Μισό λεπτό. Θα το βάλουμε έτσι εδώ. Τώρα, μπορεί να σας ελκύει το χρώμα, μπορεί να σας ελκύει το σχήμα, είναι αυτό έτσι όπως είναι εδώ, τέταρτο θα είναι. Μπορεί να σας ελκύουν κάποια πράγματα, όπως και να είναι όμως, εσείς. Δείτε το ήδη αισθητικά όπως είπα. Ή με το δρόμο, ή αφήστε το να εξελιχθεί, ή με το δρόμο ζωής να το υπολογίσετε, ή με την ημέρα γέννησης. Στην ημέρα γέννησης, επαναλαμβάνω, αν έχετε μονό αριθμού, πηγαίνετε κατευθείαν στο νούμερο που αντιστοιχεί στο deck, στη σειρά. Θα είναι 1, 2, 3, 4 κτλ. 5, 6 κτλ. Αν είναι διπλό, δείτε τα δύο νούμερα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε 23, λέω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Το 2, έχετε γεννηθεί στις 27, είναι το 2 και η 7η κάρτα και το 9. Αν θέλετε, βλέπετε μόνο το 2 και το 7, ή αν θέλετε, βλέπετε μόνο το 9. Είναι ανοιχτό, είναι όπως θέλετε εσείς. Ό,τι σας βολεύει. Δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας, αυστηρό πλαίσιο. Εσείς επιλέγετε όπως θέλετε. Αν έχετε διπλό αριθμό, δηλαδή 22, γεννηθήκατε στις 22 του μήνα, μόνο ημέρα γέννησης, τότε βλέπετε μόνο το 2 και μετά πηγαίνετε στο 4, έτσι. Ωραία, λοιπόν, επιλέγω και εγώ εδώ. Να συνεχίσουμε. Ωραία. Και θα τα φέρω και λίγο πιο κοντά μετά, για να τα δείτε. Επίσης, κάντε και μια εγγραφή, μην ξεχνιόμαστε. Κάντε likes, κάντε comment, διότι παίζουν ρόλο αυτά στο YouTube. Δεν το λέω γιατί μια μέρα ξύπνησα. Για να αναπτυχθεί το κανάλι, που ήδη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, χρειάζεται η συμμετοχή σας, να το πω έτσι, μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ωραία, εδώ. Ας τα βάλω αυτό εδώ πέρα. Όχι, εδώ θα αλλάξω λίγο τη σειρά. Για να μην μπερδευόμαστε. Ωραία, εδώ. Θα δείτε. Παράξενες κάρτες, ιδιαίτερες κάρτες. Τις έχω ξαναβγάλει κάποιες, αλλά σε πολύ πιο παλιότερα βίντεο, οπότε ήθελα, έτσι μου ήρθε η έμπνευση, να επιλέξω ξανά να κάνουμε μια έτσι με αυτές τις κάρτες τις ωραίες. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Προσέξτε, να τα φέρω κοντά, να τα βλέπετε. Νομίζω φαίνονται και στην κάμερα πάρα πολύ καλά, πολύ κοντά, ωραία. Και είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 κάρτες. Ο αριθμός 9, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλω να σας δώσω πολλές έτσι πληροφορίες και σας φορτώσω με πολλές πληροφορίες. Ο αριθμός 9 δεν σημαίνει... Δεν είναι ο αριθμός της ψυχής, συνδέεται όμως στην αριθμολογία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας το πούμε, αφυπνισμένες ψυχές. Ιδιαίτερες ψυχές. Να το πάμε έτσι, να το πούμε λίγο έτσι. Εντάξει. Δεν το συνεχίζω για να μην υπάρχει και σας κουράσω.
Είπαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Οι επιλογές είναι ή επιλέγω διαισθητικά ή αφήνω να εξελιχθεί το βίντεο ή δρόμο ζωής ή αλλιώς αριθμός πεπρωμένου. Δηλαδή προσθέτω τα νούμερα της ημερομηνίας, όλης της ημερομηνίας γέννησης, ημέρα, μήνας, έτος, όλα μαζί τους αριθμούς μεταξύ τους και φτάνω σε έναν κεντρικό αριθμό, έναν μόνο αριθμό, το 9 ας πούμε, αν είναι το 9 πάω εδώ. Αν είναι το 5 πάω 1, 2, 3, 4, πάω, το 5 πάω εδώ, έτσι. Και ο άλλος τρόπος είναι μόνο ημέρα γέννησης. Αν έχετε γεννηθεί ας πούμε στις 12 του μήνα, τότε πήγαινε στο 1 και στο 2 και μετά στο 3, έτσι, γιατί προσθέτετε μεταξύ τους τους αριθμούς. Αν έχετε γεννηθεί στις 10 είναι μόνο το 1, αν έχετε γεννηθεί στις 20 είναι μόνο το 2, γιατί 2 και 0 μας κάνει 2. Αυτό, αρκεί να μην σας μπερδεύει. Αν νιώθετε μπερδεμένοι, αν νιώθετε μπερδεμένες, αν νιώθετε ότι δεν σας κολλάει ή λίγο δυσκολεύεστε, πηγαίνετε διαισθητικά. Εγώ δίνω όμως τις επιλογές, γιατί οι επιλογές είναι για τον καθένα διαφορετικές και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να προχωρήσει. Να σας πω και έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να πάρει τον αριθμό του ζωδίου του, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος είναι, λέω εγώ καιρός, είναι ο αριθμός 10, οπότε πάει 10, πηγαίνει στο 1. Εντάξει. Ή αν είναι, ξέρω εγώ, ζυγός και έχει τον αριθμό, ο οποίος είναι αριθμός 7, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, τότε πηγαίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, σαν ζώδιο δηλαδή, και επιλέγει την 7η κάρτα. Μπορεί να γίνει και έτσι. Οι επιλογές είναι, σκεφτείτε, εκτός πλαισίου, ας το πούμε. Αυτή είναι η σημασία, αυτή είναι η ομορφιά, η άγρια ομορφιά αυτού του ρηξίματος. Με 9 κάρτες λοιπόν θα δούμε όλες αυτές τις ελπίδες, τις σκέψεις, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τη φωτεινότητα των πραγμάτων, τι περιμένετε. Βάλετε το μέσα λοιπόν, την επιθυμία σας, αυτό που θέλετε μέσα από αυτήν την επιθυμία σας, η πρώτη επιθυμία, έτσι, όχι πολλές, η πρώτη επιθυμία που σας έρχεται, και να προχωρήσουμε. Αυτά λοιπόν, για να μην μακρηγορώ περισσότερο, να μην πω κάτι άλλο. Ελπίζω να έχετε ήδη επιλέξει, να έχετε ήδη να έχετε ήδη βρεθεί στη διαδικασία λοιπόν που επιλέγετε και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αριθμό 1. Αυτό είναι η πρώτη επιλογή. Ο αριθμός 1 λοιπόν κρύβει ένα πρόσωπο. Εντάξει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να είστε εσείς αν είστε άντρας ή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στη ζωή σας. Βασιλιάς Κυπέλλων. Στη θετική του δόνηση ο Βασιλιάς Κυπέλλων δίνει στήριξη, φροντίδα και αγάπη. Στην αρνητική δόνηση, τότε γίνεται ένας απόμακρος, ψυχρός, απατεώνας και ο οποίος φυσικά εννοείται πίνει και πολύ. Έχει εδώ πέρα την κούπα να τη δείτε, και, γιατί μιλάμε πάντα με συμβολισμούς, έτσι. Τα ταρό, η ενέργειά τους μας δίνει πάντα συμβολισμούς. Οι συμβολισμοί είναι άπειροι. Αυτό που λέω εγώ μπορεί κάποιος άλλος να δει και κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό ή εσείς να δώσετε κιόλας και μια άλλη συμπληρωματική ερμηνεία. Εδώ μιλήσαμε λοιπόν για κάποιες δονήσεις, θετικές και αρνητικές. Όμως είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι πρόσωπο κύρους, ένα πρόσωπο που σας προστατεύει και σας αγαπάει και σας βοηθά και σας ανοίγει και τον δρόμο προς το μέλλον. Μπορεί όμως να είναι και ένα μεγάλο εμπόδιο. Λέω αυτά τα σενάρια διότι είναι σημαντικό να καταλάβετε και εσείς σε ποια δόνηση βρίσκεστε. Δεν είναι όλοι βασιλιάδες σε θετική δόνηση. Δεν είναι όλοι βασιλιάδες σε αρνητική δόνηση. Κάποιοι επίσης μπορεί να είναι ιδιώτη. Να σας πω ένα μυστικό μικρό. Τα ταρό, στα ταρό ισχύει ο νόμος του 3. Ισχύει η αρνητική δόνηση, ισχύει η θετική δόνηση και ισχύει και η ουδέτερη δόνηση. Που σημαίνει ότι αυτός κάθεται και δεν κάνει και τίποτα απολύτως. Δεν δίνει σημεία ζωής, ας το πούμε. Δεν μπαίνει σε δράση, δεν μπαίνει σε κινητικότητα. Τώρα, αυτό για εσάς, σαν μήνυμα που έρχεται σαν κλειδί, είναι ότι μπορεί, αν είναι σε θετική δόνηση, αν έχετε θετική δόνηση, τότε αυτό το πρόσωπο γυρνάει σε εσάς και σας βοηθάει. Αν είναι σε αρνητική δόνηση, προσέξτε πάρα πολύ. Αν είναι σε ουδέτερη δόνηση, τότε σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι να μπείτε εσείς σε κάποια κίνηση και να δώσετε εσείς λύσεις. Ακόμα και αν αυτές οι λύσεις δεν αρέσουν σε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, έτσι, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος. Μπορεί να είναι ερωτικό το θέμα. Όμως, ό,τι και να είναι, σημαίνει και κάτι άλλο. Διέστηση. Η διέστησή σας. Το κλειδί σας είναι και η διέστησή σας, όπως σκέφτομαι εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα, η δεύτερη κάρτα για όσους επέλεξαν, είναι λοιπόν, μάλιστα, έχει βγει ανάποδα. Είναι το 8 καρό. Είναι ο υδροχόος εδώ πέρα, ο οποίος όμως σε ανάποδο σημαίνει καθυστερήσεις, κάποια ίσως νέα,
κάποια πράγματα τα οποία περιμένατε, γιατί εδώ μιλάμε για κατάσταση, έχει καθυστερήσει. Περνάτε διακυμάνσεις αυτή την περίοδο, νιώθετε πολύ, πολύ, μπορεί από σας να νιώθουν ότι έχουν πολλές υποχρεώσεις να φέρουν, μπορεί να νιώθετε και ένα διέξοδο, ίσως και μια μιζέρια και μια στεναχώρια. Παρ' όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι για πάντα, απαιτεί το κλειδί δύναμη εδώ. Το 8 καρό, γιατί εδώ είναι λίγο προδιαγεγραμμένο το μήνυμα, είναι στην αρνητική του δόνηση, δεν στη θετική του δόνηση. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή οι ενέργειες αλλάζουν, τις πλάθουμε εμείς οι άνθρωποι, διότι, να πω το εξής, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μοιραίο, δηλαδή, οπ, αυτό είναι και τελείως. Όχι. Σημαίνει ότι με δουλειά, με ψυχραιμία, με 8, το 8, ο αριθμός 8 που σημαίνει δύναμη, βρίσκω τη δύναμή μου, τη σταθερότητά μου για την υγιή, επίσης και την ψυχραιμία μου και τη λογική μου σκέψη, μπορώ να αλλάξω όλο αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκομαι και να βρω τελικά λύσεις. Έτσι απαντάνε τα ταρό. Βεβαίως υπάρχει ελεύθερη βούληση. Τι σημαίνει? Αν εσείς, αν κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς δεν θέλει να κάνει απολύτως τίποτα ή θέλει να πάει σε άλλη κατεύθυνση ή δεν θέλει να κάνει κάποιες πράξεις ή κάποια, να κάνει κάποια, να κινήσει δηλαδή γη και ουρανό που λένε, τότε ναι, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι δικαίωμά σας. Έχετε, ο κάθε άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να πει ναι ή όχι. Εδώ κάνουμε ένα συμβουλευτικό αυτή τη στιγμή. Εάν νιώσετε ότι σας εμπνέουν αυτό το μήνυμα, τότε ο στόχος έχει επιτευχθεί. Εδώ όμως σας μιλάει ότι για να βγεις από το δύσκολο κομμάτι χρειάζεται να βρεις τη δύναμή σου, γιατί νιώθεις φόβο και αδυναμία. Το κλειδί λοιπόν είναι να βγεις από το φόβο και την αδυναμία και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Okay. Πάμε στην επιλογή 3. Η επιλογή 3 λοιπόν έχει να κάνει με τα ψάρια. Εδώ είναι μία περίοδος όπου έχουμε, θα μπορούσα να πω, ναι, και το ζώδιο των νυχθείων ή οροσκόπος. Άρα έχουμε ανθρώπους ή καταστάσεις οι οποίοι σχετίζονται με αυτό το ζώδιο. Έχουμε όμως να κάνουμε και με έναν, άντρα, αρσενική ενέργεια, Κύρους, ο οποίος είναι γη. Είναι ζώδιο, η άνοιξη ζώδιο της γης, η οροσκόπος γης, η παρθένος, μπορεί να είναι και παρθένος κυρίως, γιατί εδώ η δόνηση είναι κυρίως του ζωδίου της παρθένου, όχι απαραίτητα όμως, όπου μπορεί να σας προσφέρει προστασία, τύχη ή να σας ανοίξει την τύχη ή να σας οδηγήσει μέσα από κάποια συγκεκριμένη διαδικασία και κίνηση βέβαια στο να πετύχετε το σκοπό σας. Κυρίως είναι εδώ, είναι από τις πολύ θετικές κάρτες, σχετίζεται όμως κυρίως με το χρήμα. Εσείς λοιπόν που επιλέξατε την τρίτη επιλογή, μέσα σας, βαθιά μέσα σας, βεβαίως έχετε και άλλα πράγματα εννοείται, αλλά κυρίως όμως αυτό το οποίο εσάς σας ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Είναι η οικονομική διέξοδος, η οικονομική άνεση και μπορεί να πετύχετε, διότι είναι μια θετική περίοδος που είναι μέχρι τις περίπου 17 Νοεμβρίου για να μπορέσετε να κάνετε κάποια πράγματα, να οργανώσετε κάποια πράγματα. Αν δεν έχετε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους που να είναι υγιείς, τότε μπορεί, της γης δηλαδή, τότε μπορεί να σημαίνει ένας άλλος συμβολισμός. Θα σημαίνει ότι υπάρχει μια τέτοια φιγούρα, μια τέτοια σενική ενέργεια, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει. Να έχει στοιχεία δηλαδή, αυτά τα στοιχεία του συμβολισμού της γης δηλαδή, και να προχωρήσετε. Είναι μια κάρτα λοιπόν όμως, η οποία σημαίνει τύχη. Είναι μια κάρτα, να το φέρω και κοντά να το δείτε, γιατί είναι ωραίο να βλέπετε και τους, μισό να το πιάσω καλά, να βλέπετε τους συμβολισμούς. Είναι μια κάρτα η οποία έχει μια άλλη δυναμική και είναι μια κάρτα που σημαίνει επίσης και το «ελύσομαι». Αυτό είναι η λέξη κλειδί, διότι όπως βλέπετε εδώ, αναλύουμε κλειδιά. Η λέξη κλειδί είναι το «ελύσομαι», προσαρμόζομαι και ελύσομαι, όπως το ψάρι μέσα στον ωκεανό, μέσα στο νερό, καταφέρνει, λύσεται και ξεγλιστράει. Είναι και ευκίνητο, έτσι και εσείς ίσως χρειαστεί να ελιχθείτε όσον αφορά σε κάποια γεγονότα και καταστάσεις για να βγείτε περισσότερο και κερδισμένοι. Εδώ δεν είναι μόνο θέμα, εντάξει, είναι θέμα ύλης, είναι θέμα οικονομικό, είναι όμως και θέμα ότι εσείς τελικά αν ελιχθείτε, βρείτε άλλες λύσεις, θα δικαιωθείτε. Τέταρτη κάρτα. Τέταρτη επιλογή. Και είναι μία ακόλουθος κούπα.
η ακόλουθος ή ο ακόλουθος σκούπα. Οι ακόλουθοι έχουν στατάρο, έχουν διπλή έννοια, είναι είτε άντρες είτε γυναίκες. Εδώ βέβαια είναι ξεκάθαρα πιο περισσότερο θηλυκό το στοιχείο, άρα σημαίνει ότι έχουμε μία γυναίκα νερό, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος, ή έχει πολύ νερό στο χάρτη της, που είναι καλό, είναι ευλογία. Οι κούπες γενικότερα είναι τις πολύ θετικές κάρτες και έχει να κάνει με τη φροντίδα, την υποστήριξη, την αγάπη. Μπορεί να αφορά και εσάς, τις ίδιες, κυρίως τις γυναίκες ή και τους άντρες ακόμα. Είστε πολύ αγαπητοί. Είστε άνθρωποι αγάπης. Είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία και βέβαια πολύ μεγάλη διέστηση. Θα μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα εδώ. Το μήνυμα είναι αυτό που αντιπροσωπεύετε. Η αγάπη, το συναίσθημα είναι το κλειδί σας για να πάτε μπροστά. Σε έναν κόσμο ο οποίος κουράζει, σε έναν κόσμο πεζό, σε έναν κόσμο σκληρό αν θέλετε, σε έναν κόσμο παράξενο, η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να σας πάει ένα βήμα μπροστά. Είναι το κλειδί σας. Μην χάσετε αυτή τη λάμψη, αν θέλετε, το φέρω και κοντά να το δείτε, μια πολύ όμορφη εικόνα. Μην χάσετε τη λάμψη, μην χάσετε την αγωνότητα που έχει και εδώ πέρα ο λωτός, ας το πούμε. Όταν λέμε αγωνότητα, εννοούμε την αγωνότητα του συναισθήματος και της ψυχής. Ζήστε. Το κλειδί είναι συνεχίστε να ζείτε και να ζήσετε και να πιαστείτε από αυτό και να προχωρήσετε και να το χτίσετε. Η ακόλουθο σκούπα επίση σημαίνει φέρνω και νέα. Φέρνω και χαρούμενα νέα. Το μόνο που χρειάζεται λίγο προσοχή εδώ είναι όχι ανοριμότητα στις σχέσεις. Χρειάζεται δηλαδή μία σοβαρότητα, ας πούμε. Χρειάζεται ένα στις σχέσεις ενώ δηλαδή, είτε επαγγελματικές είτε ερωτικές, δηλαδή όχι ανοριμότητα αποφάσεων. Δηλαδή θέλει μία δεύτερη σκέψη, ας το πούμε. Πάμε στην πέμπτη επιλογή. Η πέμπτη λοιπόν επιλογή έχει να κάνει με τον Ιεροφάντη. Ο Ιεροφάντης φέρνει καλά νέα. Πάντα διδάσκει και φέρνει τα χαρούμενα νέα, τα καλά νέα. Διδάσκει το αληθινό, διδάσκει την πραγματικότητα, διδάσκει την αγάπη, διότι το δίδαγμα του περνάει, το κλειδί δηλαδή εδώ, το κλειδί που έχει εδώ τα κλειδιά, περνάει μέσα από την καρδιά του. Αυτό θέλει να πει. Ναι, επίσης θέλει να πει ότι υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχει μία δυνατότητα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλές φορές χρειάζεται να τα ανακαλύψουν, όπως αυτοί εδώ ανακαλύπτουν μέσα από το δίδαγμα του αλήθειες και λένε, οπ, τι είπες τώρα, τι είναι αυτό που είπες. Και ο Ιεροφάντης σημαίνει φέρνω στο φως με θετικό τρόπο την αλήθεια. Το άλλο όμως σημαίνει και επαγγελματική επιτυχία, σημαίνει επίσης ότι φτιάχνω μία σχέση η οποία αυτή η σχέση παίρνει σάρκα και οστά, γίνεται επίσημη, γάμος, αφορά παντρεμένους, αφορά παντρεμένες. Η σχέση εδώ δείχνει ότι χρειάζεται αυτή την περίοδο και εδώ μία σοβαρότητα και αλήθειες. Αν σας απασχολούν θέματα σχέσεων, χρειάζονται αλήθειες. Αν σας απασχολούν θέματα επαγγελματικά, θα πρέπει να υποθούν αλήθειες, όχι όμως με δογματισμό και με θυμό. Αν πάτε να μιλήσετε σε έναν άνθρωπο με θυμό, αμέσως θα σηκωθούν άμυνες. Χρειάζεται εδώ μια ήρεμη επικοινωνία και να πείτε την αλήθεια σας ακόμα και αν αυτή εξοργήσει τους ανθρώπους. Εδώ ο Ιεροφάντης όμως, που συμβολίζει και το ζώδιο του Ταύρου, της σταθερότητας αλλά και της οικονομικής επιφάνειας και της οικονομικής ασφάλειας, δείχνει και επιτυχία για την επόμενη περίοδο κάπου στα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και συμφωνίες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, στην έκτη κάρτα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Μάλιστα, είναι μάλιστα. Εδώ έχουμε το τριφύλι. Συμβολίζει τον αριθμό 2 και αν θυμάστε, θυμίζει λίγο και την κλασική ταρό εδώ το ουράνιο τόξο με την οικογένεια, με τον αριθμό 10, με το 10 κούπες αν το θυμάστε. 6 καρό. Το 6 καρό είναι πολύ καλό, σημαίνει οικογένεια. Φροντίδα, καλή υγεία. Τύχη. Τι σημαίνει όμως εδώ πέρα η τύχη? Δεν σημαίνει κάτι, περιμένω την τύχη να ανοίξει. Εδώ σημαίνει ότι οδηγώ τα πράγματα μέσα από συνεργασίες, περνάω μέσα από μια ιδιαίτερη πύλη επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Η γη σημαίνει χτίζω κάτι δυνατό, φροντίζω για κάτι δυνατό,
φροντίζω να υπάρχει, να, όπως εδώ βλέπετε που είναι εδώ πέρα το χωράφι το οποίο έχει οργωθεί και είναι έτοιμο να δώσει καρπούς, εδώ υπάρχει μια φύση η οποία έχει ανθίσει, έτσι. Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκαν όμως και ειδικές συνθήκες. Το τριφύλι για να μπορέσει να ανθίσει, να το πω έτσι, να επιβιώσει, είδε ήλιο, μπήκε σε σκοτάδι σαν σπόρος, είδε νερό κτλ. Το κλειδί λοιπόν εδώ πέρα για εσάς με αυτή τη δόνηση εδώ είναι συνεργάζομαι για να χτίσω, δημιουργώ σχέσεις για να χτίσω την τύχη μου. Εδώ σημαίνει επίσης φροντίζω την τύχη μου, δηλαδή παίρνω την τύχη, τη μοίρα μου αν θέλετε στα χέρια μου και προχωράω. Το 6 επίσης είναι και καρμικός αριθμός και το 6 επίσης επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες, όπως μπορεί να σημαίνει μια οικογένεια, δηλαδή βρίσκω στήριγμα σε μια οικογένεια, βρίσκω στήριγμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί κοντά μου και με αγαπάνε, με στηρίζουν, είναι εκεί. Έχει να κάνει γενικά με καταστάσεις οι οποίες μας δίνουν ένα δυναμικό αποτέλεσμα, αν θέλετε, μέσα από ανθρώπους και μέσα από στήριξη. Αλλιώς έχω τύχει, αλλά μέσα από ανθρώπους. Η επόμενη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα και έχει να κάνει, λοιπόν, θέλω να τη δείτε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη αναγεννησιακού τύπου Lenormand, η οποία λέει το εξής. Έχει τον αριθμό 12, έχει και το 7 καρό. Πάλι γη εδώ, το 7 καρό σημαίνει μελετώ πολύ προσεκτικά τις κινήσεις μου, κυρίως τι θα πω, πώς θα μιλήσω, και τι θα κάνω και τι θα πω. Ο αριθμός 12 αν κάπως σας αφορά, αν κάτι σας κάνει κλικ εσάς, όμως αυτό που λέει εδώ είναι ότι προσέχω πολύ προσεκτικά τι μου λένε προτού πω το ναι, προτού συμφωνήσω. Είναι μία περίοδος όπου μπορεί να ακούσετε πολλά, μπορεί να έρθουν πολλοί άνθρωποι και να σας πούνε πάρα πολλά, πάρα πολλά παχιά λόγια, χωρίς νόημα, φήμες ή κουτσομπολιά. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Μην μπείτε καν να ακούσετε. Βγείτε από αυτή την τοξικότητα, διότι το κουτσομπολιό και η φήμη είναι πολύ τοξικά και κάνουν πολύ κακό στην ψυχή και στην καρδιά. Κρατήστε μία πιο, αν θέλετε, μία στάση πιο ουδέτερη, αποστασιοποιημένη. Αφήστε λίγο το χρόνο να κυλήσει, να οριμάσουν τα πράγματα. Προσέξτε συμφωνίες και συμβόλαια τα οποία μπορούν να σας πούν. Προσέξτε, μπορεί να πούν, έλα εδώ να εργαστείς εδώ σε εμάς, δεν ξέρω τι και θα έχεις εγώ, εκείνο και θα... Προσέξτε. Είναι και μία εποχή για εσάς που ελκύεται και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι απατεώνες. Έλα να επενδύσεις στο κρυπτονόμισμα το τάδε και θα βγάλεις του κόσμου τα λεφτά. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή έλα να επενδύσεις στην τάδε μετοχή, ή έλα να επενδύσεις εδώ και αυτά και δώσουν 200 ευρώ και 300 ή 400 και αυτά και εκείνο και τα άλλα. Όχι. Ελέγξτε το μία και δύο και τρεις και πέντε φορές. Εδώ σημαίνει αναλύω πολύ προσεκτικά προτού αποφασίσω. Διότι εδώ είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί πίσω από την πλάτη αυτήν εδώ πέρα να την κουτσομπολεύουν και να τη δουλεύουν και να λένε και να κάνουν σχέδια για το πώς, για το πώς θα μπορέσουν να στήσουν την πλεκτάνη τους και την απάτη τους. Οπότε, αν είστε προσεκτικοί, προσεκτικές, αν φιλτράρετε αυτά τα οποία σας λένε, αν προσέχετε και δώσετε χρόνο, που απαρτώ το χρόνο σας, έτσι, τότε είστε ασφαλείς. Διότι η γη, η σταθερότητα, η ενέργεια, δηλαδή του σταθερού σημείου της γης θα σας φροντίσει και θα σας δώσει ένα σταθερό σημείο να μπορέσετε να σκεφτείτε, γιατί εδώ είναι μια κάρτα σκέψης. Να σκεφτείτε, να τα ζυγίσετε και να πάρετε αποφάσεις. Η επόμενη λοιπόν κάρτα, που είναι η 8η κάρτα, μάλιστα, είναι από τις πολύ ιδιαίτερες Λένορμαν, πολύ παλιές γαλλικές, του 1780 κάτι, η αποτύπωσή τους, έτσι λοιπόν. Τι έχουμε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε
Ναι, γιατί εδώ πέρα αφορά τώρα και από ιστορίες, η συγκεκριμένη κάρτα αποτυπώνει γενικότερα, είναι το 7 σπαθί και έχει να κάνει με ιστορίες από την Τρία, από την Οδύσσεια, από τους μύθους γενικά, τους αρχαίους μύθους. Λίγο να σας το εξηγήσω. 7, αν κάπου σε εσάς κάνει ένα κλικ δηλαδή, είναι ένας δρόμος με εμπόδια, είναι το βουνό. Στην κλασική Lenormand υπάρχει το βουνό που κάποιος πρέπει να ανέβει. Εδώ, αυτή η κάρτα αφορά εγώ καιρό, χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει ο χρόνος που θα δώσει τις απαντήσεις και εδώ χρειάζεται χρόνος, διότι υπάρχουν κάποια εμπόδια που έρχεται να περάσετε, και προσοχή στους κόλακες ή στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σας πούν «Δεν μπορείς». Σου λένε «Δεν μπορείς να το ανέβεις». Χρειάζεται εγρήγορση. Σημαίνει όμως επίσης ότι έχετε και νέα αρχή. Μπορεί να κάνετε μία νέα αρχή και κάθε νέα αρχή έχει και δυσκολίες. Πώς το λέγανε και πώς λέει και η παροιμία, κάθε αρχή και δυσκολία, έτσι δεν είναι. Ό,τι και να είναι, σε σχέσεις, σε συνεργασίες, υπάρχουν δυσκολίες. Πείσμα χρειάζεται. Το κλειδί εδώ σημαίνει πείσμα. Βάζω, πεισμόνω και προχωράω, έτσι. Και εδώ επίσης σημαίνει εργάζομαι. Εργάζομαι πραγματικά. Βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό. Το 7 σημαίνει επίσης αναλύω τις καταστάσεις. Σκέφτομαι πολύ καλά πριν μιλήσω και πριν πράξω. Και την αβεβαιότητα και με το πείσμα του εγώ καιρού, εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα ξεπεράσω τα εμπόδια. Εγώ αν και γυμνός, γιατί εδώ είναι ολόγυμνος, έτσι, αν δείτε αυτή την εικόνα, το φέρω πάρα πολύ κοντά, δείτε σαν εικόνα, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, παρόλο που είναι μια βεβαιότητα και δεν ξέρει τι τον περιμένει από πίσω αυτό το βουνό ή οτιδήποτε γίνεται, παρόλα αυτά προχωράει. Επίσης, τώρα δείτε και μια λεπτομέρεια, βλέπετε εδώ έχει δύο πόδια. Εδώ είναι δύο πόδια και είναι στα σύννεφα. Είναι ο Θεός Πάνας. Ναι, και εδώ έχει την τραγόμορφη μορφή. Και σύμφωνα με τους μύθους, η μορφή του διαβόλου στα ταρό προέρχεται από το Θεό Πάνα, έτσι, ή η τραγόμορφη μορφή. Αλλάξαν δηλαδή λίγο τη μυθολογία. Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα εκεί, αφήστε το, εντάξει. Είναι μια κάρτα βεβαιότητας. Είστε λοιπόν σε μια περίοδο που νιώθετε μια αβεβαιότητα. Όμως είναι στο χέρι σας πραγματικά. Διότι αν δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες, εγρήγορση και τα βάλετε κάτω, τότε γίνεται μια κάρτα επιτυχίας. Γίνεται μια κάρτα όπου ο εγώ καιρός φτάνει στο στόχο του και στο σκοπό του και μπορεί και σκαρφαλώνει στο βουνό στην κορυφή. Δείτε το εσείς. Το κλειδί όμως εδώ είναι αβεβαιότητα και πώς με εγρήγορση και υπομονή και με το χρόνο την αβεβαιότητα την κάνω βεβαιότητα. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Στο επόμενο λοιπόν, στην τελευταία μας κάρτα, μάλιστα, έχει να κάνει με μια πολύ ιδιαίτερη, είναι πολύ ιδιαίτερη κάρτα, ιδιαίτερη αποτύπωση, είναι ο κρεμασμένος. Εδώ αν δείτε υπάρχει το φίδι, είναι ο προδότης, υπάρχει και το μη εδώ, αν κάπου στο γράμμα δηλαδή κάπου είναι όνομα ή επώνυμο, η παρατσούκλη σας κάνει κλικ, ή ο αριθμός 12. Διφορούμενη κάρτα, περίεργη κάρτα. Εδώ παίρνει δύο όψεις. Η μία όψη είναι, έχετε εσείς προδώσει. Έχετε εσείς, κατά κάποιο τρόπο, κάνει κάποιες πράξεις όπου πρέπει να περάσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι ακριβώς τιμωρία. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η τιμωρία εδώ, έτσι. Αλλά σημαίνει ωριμότητα. Τελικά μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες ωριμάζω και μαθαίνω. Η άλλη, ναι, εδώ είναι και ο πειρασμός. Δηλαδή, μπήκατε στον πειρασμό και κάτι κάνατε. Δεν είναι μόνο κορόιδεψα, μπορεί να πάω ψέματα, μπορεί να πήγαμε δόλο, μπορεί να σε κορόιδεψα, τα κατάφερα.
δεν σε πλήρωσα, δεν σου δώσα εκείνο, σου πήρα λεφτά, στα πήρα με δόλιο τρόπο, σου λέω βλακίες ή σου λέω μπαρούφες, προσπαθώ να σε χειριστώ, προσπαθώ να σε φέρω με το μέρος μου αλλά με λάθος τρόπο. Όλα αυτά, μην νομίζετε, παίζουν στον ενεργειακό κόσμο, στον ενεργειακό πεδίο, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Η άλλη αποτύπωση είναι το εξής. Σας προδώσανε. Φίδια. Σας προδώσανε εσάς τους ίδιους και άλλοι σας κρεμάσανε εκεί και σας χαρακτηρίζουν και προδότες. Και σας λένε ότι σου αξίζει να είσαι εκεί, ενώ δεν σου αξίζει να είσαι εκεί. Ο κρεμασμένος λοιπόν εδώ μας μιλάει επίσης γιατί είναι ποσειδόνια ενέργεια, μεγάλη διέστηση, μεγάλη ψυχική διέστηση, σημαίνει σκοτούρες, γι' αυτό πίσω και τα σύννεφα, σημαίνει πολλές σκέψεις οι οποίες έχουν θολώσει και το ένστικτό σας δεν λειτουργεί καλά αυτή την περίοδο. Πάρετε το αυτό σαν ωραίο κλειδί. Είστε σε μια περίοδο που είναι λίγο θολά τα πράγματα και δεν ξέρετε τι να κάνετε, προς τα πού να κατευθυνθείτε. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ευκαιρία αυτή η περίοδος να σας δώσει, επειδή έχει το 4, αν παρατηρήσετε εδώ είναι ο αριθμός 4, έτσι όπως σχηματίζεται με τα πόδια το πώς κάνει, να χτίσετε μία σταθερότητα γύρω από τον εαυτό σας, να ζυγίσετε τα πράγματα, να είστε ειλικρινείς, ακούστε το ενστικτό σας, αφού καθαρίσει το μυαλό σας, γιατί εδώ αυτό σημαίνει, και προχωράω εφόσον έχω ανακαλύψει και έχω βρει ποιοι είναι οι εχθροί μου και τους κάνω πέρα. Τοξικότητα. Βγάζω τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου, διότι το μόνο που θέλουν να με βλέπουν κρεμασμένο, να με βλέπουν με αίματα. Γι' αυτό λοιπόν φίλες και φίλοι, όσοι επιλέξατε αυτή την κάρτα, για την επόμενη λοιπόν περίοδο, πάρτε το αλλιώς είναι το κλειδί. Βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Το λογικό είναι να είναι έτσι όρθιος και να τα βλέπει τα πράγματα σε όρθια θέση, να περπατάει να κάνει, επειδή όμως είναι κρεμασμένο, σημαίνει ότι έχω και μία άλλη αντίληψη. Εδώ σημαίνει και κάτι άλλο που μου έρχεται μια φλασιά να σας τιμώ. Σημαίνει είμαι εκτός κόσμου. Ο κόσμος δεν με καταλαβαίνει σημαίνει εδώ. Και ο κόσμος με κρεμάει ανάποδα. Έχετε άλλο τρόπο σκέψης, έχετε άλλο τρόπο που η καρδιά σας λειτουργεί, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και όλο αυτό εσάς σας πιέζει αφόρητα. Και νιώθετε ότι είστε εκτός πλανήτη, εκτός κοινωνίας, εκτός τόπου και λέτε δεν ταιριάζω τελικά καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Το κλειδί. Μακριά από τοξικότητα, μακριά από τοξικές καταστάσεις και ανθρώπους και θα πετύχετε το στόχο με υπομονή εδώ, διότι κάποια στιγμή θα κατέβει από το δέντρο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, μ' αρέσει να κάνω λίγο έτσι σύντομα βίντεο, γιατί δεν θέλω να λέω πάρα πολλές πληροφορίες και να σας κουράζω. Αν είσαι καινούργιο και σου άρεσε το βιντεάκι αυτό, κάνε λοιπόν την εγγραφή σου, πάρε το καμπανάκι, κάνε και το like σου, κάνε το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις και έλα γιατί θα κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα και θα περνάμε ωραία και όμορφα και καλά. Σας ευχαριστώ όλους, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω τώρα τα χαρτιά μου εδώ, αν δεν κάνω λάθος θα είναι η γενική ενέργεια του μήνα Νοεμβρίου, όχι τώρα, λίγο πιο μετά, σε καμιά εβδομάδα περίπου θα το κάνω αυτό το βίντεο, του Νοεμβρίου, στο οποίο έχω εκεί κάποιες εκπλήξεις, κάποια πολύ όμορφα πράγματα. Η γενική ενέργειά του, αλλά θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.